μεταναστευτικό και στο μέτωπο του Λιβάνου τώρα. Το Ευρωπαϊκό Πακέτο Στήριξης της Βηρυτού ανοίγουν αύριο επιτόπου η Πρόεδρος της Κομισιόν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και Νίκος Χριστοδουλίδης συναντώνται αυτή την ώρα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου βρίσκεται ο Χριστόφορος Νέστορος. Πάμε αμέσως κοντά του, Χριστόφορε. Όλα είναι έτοιμα, Γιάννη, για το αυριανό ταξίδι του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen στο Λίβανο για να ανακοινώσουν το πακέτο οικονομικής και πολιτικής στήριξης της χώρας για αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών αλλά και για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που χρειάζεται η χώρα. Η κυρία von der Leyen βρίσκεται από το απόγευμα στην Κύπρο, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Προεδρικό και οι δύο αναμένεται να αναχωρήσουν μαζί με τις αντιπροσωπείες τους αύριο το πρωί για την Βηρυτό, που θα έχουν κατηδία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της χώρας και ακολούθως με τον Πρόεδρο της Βουλής του Λιβάνου, όπου εκεί θα αναλύσουν και το πακέτο της παροχής βοήθειας, αλλά και τι προαπαιτούμενα θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σταδιακή αποδέσμευση του Γιάννη. Ήταν και ένα στόχος της Λευκωσίας αυτός, δηλαδή η παροχή της οικονομικής βοήθειας προκειμένου η χώρα να μπορέσει καλύτερα να αντιμετωπίσει και τις μεταναστευτικές ροές προς στην Κύπρο. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εσωτερικών, καθώς και ο Διοικητής της ΚΥΠ. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη. Να πούμε ότι τώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Προεδρικό, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Γιάννη, η κυρία von der Leyen, όπου απίφθινε χαιρετισμό νωρίτερα στην εκδήλωση για τους εορτασμούς της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την υλοποίηση του ανθρωπιστικού διαδρόμου και χαρακτήρισε την Κύπρο ως γέφυρα πολιτισμού και ευαίκη γέφυρα για την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον δοκιμαζόμενο λαό της Γάζας και λέγοντας ότι η Κύπρος είναι ένας κόμβος αλληλεγγύης όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Γιάννη. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ για την ώρα και ενώ κυρίες και κύριοι συμβαίνουν όλα αυτά.